Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι. Σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι 18 Φεβρουαρίου, Παρασκευή. Εσείς αυτό το βίντεο θα το βλέπετε Κυριακή. Αυτή τη φορά το άφησα λίγο τελευταία στιγμή, γιατί είχα λίγο τις δύσκολες μέρες μου και δεν ήμουν πολύ στα καλά μου για να κάτσω να σας γυρίσω βίντεο και το άφησα λίγο τις τελευταίες στιγμές που εγώ δεν τα κάνω αυτά. Με πάρα πολύ του προγράμματος, σας το έχω ξαναπεί κιόλας άλλωστε. Και δεν μου αρέσει να τα αφήνω όλα τελευταία στιγμή, έχω να σας γυρίζω το βίντεο, να το κάνω edit, να τα ανεβάσω και όλα αυτά. Μετά αγχώνομαι και με πιάνει ένας πανικός, χωρίς λόγο. Γιατί απλά, ξέρετε, είμαι του προγράμματος. Όλοι εσείς που είστε παρθένοι με καταλαβαίνετε, έχω οροσκόπο παρθένο και είμαι σκορπιός. Τώρα κάθομαι εδώ μαζί με τη Σελήν και κάθεται εδώ δίπλα μου γιατί της έχω πάρει το παιχνίδι της. Πήγαμε στα Jumbo χτες και της πήραμε παιχνίδι και πήρα κι εγώ κάποια πράγματα που χρειαζόμουν. Δεν πήρα βλακιούλες, πήρα πράγματα που πραγματικά ήθελα. Ήθελα περισσότερο να πάρω πράγματα για να οργανώσω το μπάνιο. Σας έχω πει ότι θέλω να οργανώσω το ντουλάπι το οποίο βρίσκεται κάτω από τον νεροχύτη μου και έχω απορρυπαντικά και γίνεται ένας χαμός λίγο. Τα έχω όλα σκόρπια και χύμα. Και ήθελα να πάρω αυτά που παίρνεις για οργάνωση ψυγείου, τα οποία εγώ τα έχω βάλει και στη τροφοθήκη μου και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Και θέλω να τα βάλω και στο μπάνιο για αυτό το λόγο, γιατί ξέρω ότι θα με βολέψουν σίγουρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για αρχή να σας δείξω τι έχω πάρει από Jumbo. Ελπίζω να μην είναι θεός το στραβό το πλάνο μου. Νομίζω καλύτερα έτσι. Λοιπόν, πήρα αυτά τα δύο, τα οποία είναι για οργάνωση ψυγείου. Εάν δεν τα έχετε δει στο Jumbo, να τα ψάξετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά αξίζουν. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ που είναι το μικρό. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι ένα μικρό ακριλικό διάφανο που είναι πολύ ωραία και για τα τρόφιμα αλλά και γενικά ό,τι οργάνωση θέλετε να κάνετε. Εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ και αυτό και όλα τα υπόλοιπα που έχω πάρει. Πήρα αυτό εδώ, τώρα θα δω αν θα χωρέσουν και τα τρία στο σημείο που τα θέλω. Πήρα δύο τέτοια βασικά έτσι και σκεφτείτε ότι εγώ πάνω θα βάλω τα απορρυπαντικά που έχω στο μπάνιο μου και σε αυτό θέλω να βάλω, εάν χωράει δίπλα ακριβώς, θέλω να βάλω μέσα τα πετσετάκια που χρησιμοποιώ, τα πάντα τέλος πάντων, όλα αυτά που τα έχω εκεί σε ένα άλλο υφασμάτινο και δεν ταιριάζει καθόλου για μπάνιο γιατί λερώνεται. Οπότε αυτά τα πλαστικά τα βγάζεις, τα πλένεις μετά στο νεροχύτη σου, τα πλένεις με τα απολυμμένεις μια χαρά και είναι τέλεια. Δεν έχω πάρει ακόμη για ψυγείο τέτοια. Παρόλο που είναι για ψυγείο, εγώ δεν έχω κάνει καμιά τρελή οργάνωση εκεί, γι' αυτό δεν σας έχω κάνει και ποτέ οργάνωση ψυγείου που μου έχετε ζητήσει. Γιατί δεν έχω κάνει κάτι σημαντικό γι' αυτό. Όταν κάνω θα σας δείξω. Πήραμε αυτό εδώ το οποίο είναι για το φούρνο μικροκυμάτων, γιατί καμιά φορά με σάλτσες και τα λοιπά δεν το κλείσει απάνω και δεν βάλει σκαπάκι και γίνεται ένας κακός χαμός. Κακός χαμός, πετάγονται σάλτσες παντού και μετά έχεις πολύ καθάρισμα, οπότε προτιμώ ένα τέτοιο και το έψαχνα και πολύ καιρό. Στο Jumbo το είχες, στο Jumbo βρίσκεις ό,τι θέλεις. Εν τω μεταξύ είχε άπειρες στολές αποκριάτικες, γινόταν ένας χαμός με παιδάκια που είχαν πάρει αποκριάτικες στολές. Και την άλλη εβδομάδα, παιδιά, είναι Τσικνοπέμπτη. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, θα έρθει το Πάσχα και δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Σελήν, δεν είναι όλα δικά σου! Λοιπόν, αυτά εδώ τα βετέξ, που πρώτη φορά παίρνω τέτοια βετέξ από τον Jumbo, εγώ συνήθως παίρνω τα άλλα τα πακετάκια που είναι πάρα πολλά, αλλά θα σας πω το πρόβλημα. Παιδιά, γίνονται πάρα πολύ μαλακά. Χαλάνε πάρα πολύ εύκολα, γίνονται πάρα πολύ μαλακά, δεν ξέρω, τα χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά είπα να δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό και πήρα αυτά τα οποία καμία σχέση τιμή. Αυτά εδώ είχαν και τα τρία μεγέθη, τρία διαφορετικά μεγέθη με δύο κάτι, ενώ τα άλλα τα έπαιρνες με ένα ευρώ και είχε καμιά δεκαριά μέσα. Αλλά θα δω, γιατί ίσως αυτά βολεύουν καλύτερα γιατί είναι πιο σκληρά. Και πήρα και πανάκια με μικροίνες που ήθελα πολύ καιρό να τα πάρω την προηγούμενη φορά, είναι η αλήθεια, αλλά δεν τα είχε την προηγούμενη φορά, είχαν τελειώσει. Αυτά, παιδιά, εγώ τα θέλω πιο πολύ για το μπάνιο και για την κουζίνα, να σας πω την αλήθεια, για να μην χρησιμοποιώ βετέξ, να χρησιμοποιώ πανάκια με μικροίνες. Ξέρω ότι αυτά είναι για πάρα πολλούς χώρους και γενικά βολεύουν αυτά, τα βάζεις μετά στο πλυντήριο, τα πλένεις και τελείωσε υπόθεση, ενώ τα βετέξ τα κρατάω μια, δυο, τρεις το πολύ φορές και μετά τα πετάω. Ίσως αυτά συμφέρουν καλύτερα.
Πήρα αυτά εδώ τα τρία τα κεράκια, τα στρογγυλά. Είχα πάρει άλλα τρία τέτοια και τα είχα βάλει εδώ, σε αυτό εδώ που έχω που είναι σαν γονδολίτσα. Και τώρα αυτά τα θέλω να τα βάλω εκεί πάνω, θα σας τα δείξω μετά που θα τα διακοσμήσω, γιατί θέλω να σας δείξω και ένα-δυο μικροαλλαγές που έκανα στην τραπεζαρία και στο τραπεζάκι του σαλονιού, που έβαλα runner στο τραπεζάκι του σαλονιού και δεν το είχα σκεφτεί αυτό, θα σας πω μετά όμως πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, μάλλον από πού την είδα αυτή την ιδέα. Και τέλος πάντων πήρα αυτά τα στρογγυλά κεράκια να τα βάλω πάνω εκεί στο τρίκερο που έχω. Γενικά έχω γεμίσει το σπίτι κεριά. Γίνεται ένας χαμός από κεριά στο σπίτι, στο τραπεζάκι του σαλονιού θες, στην κουζίνα θέλεις, στην τραπεζαρία θέλεις, εδώ παντού, και το θέμα είναι ότι τα ανάβω κιόλας τις περισσότερες φορές. Δηλαδή δεν τα έχω απλά για διακόσμηση, μου αρέσει απίστευτα η μυρωδιά και θέλω να κάψω όσο περισσότερο μπορώ τώρα, γιατί το καλοκαίρι δεν τα ανάβω. Πήρα ένα μπαφεράκι για τα νύχια, αυτό εδώ, που εγώ σας έχω πει τα κάνω μόνη μου σχεδόν τις περισσότερες φορές, τώρα είναι χάλια. Οπότε το θέλω ένα μπαφεράκι, γιατί βγάζω το ημιμόνιμο. Επίσης, μάρτι. Δεν θα μπορούσα να μην πάρω μάρτι. Καλά δεν τα λέω, Σελήνη, είναι εδώ κάτω και περιμένει, κάθεται. Πήρα ένα για μένα και ένα για τη μαμά μου, τώρα που θα πάω από εκεί θα της το δώσω. Δύο τα ίδια πήρα, δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα υπόλοιπα που είχε, οπότε λέω, πάρω καλύτερα με ένα ματάκι. Και πάμε τώρα στο ωραίο κομμάτι που μου άρεσε. Ξετρελάθηκα με μια κούπα που είδα. Δεν περίμενα να τη βρω στα τζάμπα αυτή την κούπα. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Πήρα μόνο μία βέβαια, γιατί έχω αρκετές κούπες. Εντάξει. Μαγεία. Είναι φανταστική. Take your time. Πάρα πολύ instagramική κούπα θα έλεγα. Πολύ Pinterest κούπα θα έλεγα. Πείτε το όπως θέλετε. Είναι φανταστική. Το μόνο κακό είναι ότι δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων. Γιατί έχει το χρυσό πάνω και ίσως φύγει. Δεν ξέρω. Αλλά δεν με πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι αν μου αρέσει πολύ και τη βολευτώ θα πάρω άλλη μία. Γιατί μου άρεσε. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και τις κούπες μου εγώ γενικά τις είχα πάρει από τζάμπο κάτι γκρι που έχω. Αλλά πάρα πολύ basic και τις βαρέθηκα. Θέλω καλύτερα να έχω διάφορες κούπες να μου φτιάχνει έτσι τη διάθεση. Και ψαλίδι κουζίνας που αυτό το έχουμε πάρει 2-3 φορές σε αυτή τη ζωή. Αλλά συνέχεια χαλάει. Δεν ξέρω τι το κάνουμε και χαλάει. Εγώ κόβω και την πίτσα με αυτό, να ξέρετε. Κόβεται πιο ωραία η πίτσα με ψαλίδι παρά με ρόλερ. Ρόλερ. Το ρολάκι αυτό που είναι ειδικό για την πίτσα. Αυτά εδώ που είναι για τη λεκάνη. Εν τω μεταξύ πήγαμε τζάμπο και ξεχάσαμε να πάρουμε αυτά που είναι για τη Σελήνη, για τα σακουλάκια. Που είναι για τα σκυλάκια και τα ζωάκια, τέλος πάντων, να τα βγάζεις έξω και θέλεις τα σακουλάκια. Αλλά ξεχάσαμε να πάρουμε. Αυτό εδώ που είναι για να κόβεις το αυγό. Παιδιά, εγώ δεν έτρωγα καθόλου αυγό και το τελευταίο διάστημα τρώω πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά όταν σας λέω. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει με τα αυγά το τελευταίο διάστημα και συνήθως βραστά. Και οπότε χρειαζόμουν οπωσδήποτε ένα τέτοιο. Και τέλος πήρα αυτά εδώ τα ρεσό, γιατί πάρα πολύ συχνά ανάβω αυτό που... Και σιγρό από πάνω και από κάτω έχει το κεράκι, θα σας το δείξω μετά. Θα σας μιλήσω για αυτά από το Ekand Candles που μου είχαν στείλει, τα οποία τα ανάβω κάθε βράδυ και τρελαίνομαι, γι' αυτό πήρα και τα ρεσό, γιατί τα ανάβω κάθε μέρα και μου τελείωσε. Θα σας δείξω όμως γιατί μιλάω. Και πήρα και τσίκλες μπαμπαλούν, ασχολίαστο. Ασχολίαστο. Και πήρα αυτό εδώ για τη Σελήνη μου. Αυτό εδώ πήρα για το κορίτσι μου, το οποίο έχει τρελαθεί. Αν έχετε σκυλάκι, εμάς η Σελήνη τρελαίνεται με όλα αυτά τα σκυλιά, τα μαλλιά μου, τη φάση. Πήρα ένα καινούργιο μηχάνημα και τα φτιάχνω και προσπαθώ λίγο να το μάθω και δεν έχω καταλήξει ακόμα. Εντάξει, καλά είναι. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο τρελαίνεται η Σελήνη με αυτό. Ναι, δικό σου είναι. Τρελαίνεται με αυτό, γενικά τρελαίνεται με ό,τι έχει σχέση με σκηνή. Τρελαίνεται, σας λέω τρελαίνεται, λατρεύει τα σκηνιά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο το δικό μου το σκυλί έτσι. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα ψώνια μου. Πάω να τα τακτοποιήσω και να έρθω να σας δείξω αυτές τις μικροαλλαγές που σας έλεγα. Σας είπα ότι έκανα κάποιες μικροαλλαγές και αποφάσισα στο τραπεζάκι του σαλονιού μου, το οποίο είναι αυτό εδώ και όποτε σας το δείχνω με ρωτάτε. Είναι από IKEA, παιδιά, και θα σας πω σε λίγο κιόλας την εμπειρία μου, γιατί το έχω αρκετό καιρό, οπότε μπορώ πια να σας μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, έβαλα ένα runner και το είδα από μία εικόνα, παιδιά, στο Pinterest ή στο Instagram. Στο Instagram, νομίζω, που μία κοπέλα είχε το ίδιο τραπέζι με μένα και είχε βάλει runner που εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Και με το που το έβαλα, ζέστανε κατευθείαν ο χώρος. Αν δείτε, ταιριάζει και πάρα πολύ ωραία γενικά
οι αποχρώσεις με τον καναπέ και με όλο εδώ πέρα το σαλόνι. Και μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Εγώ το είχα στην τραπεζαρία, αλλά τώρα έβαλα άλλο εκεί. Έχω βάλει τα κεριά μου που σας τα έχω δείξει αυτά. Και έχω βάλει και το βιβλίο μου εδώ, το έχω και για ομορφιά, αλλά φυσικά είναι το βιβλίο που διαβάζω αυτό το διάστημα. Θα σας μιλήσω και για αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά αξίζει να σας πω 2-3 λόγια γι' αυτό. Το runner αυτό το έχω πάρει από Scrooge. Η Σελήνη είναι εδώ. Κλασικά. Εδώ. Το είχα πάρει από Scrooge μαζί με το άλλο που θα σας δείξω. Δεν θυμάμαι κατάστημα, δεν θυμάμαι τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκω και ωραία runner να μου αρέσουν. Όλα τα έχω πάρει από το Scrooge, αλλά δεν μπορώ να βρω κάτι πιο ωραίο. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει τίποτα. Πολύ δυσκολεύομαι για τραβέρσες, τραπεζομάντιλα και runner. Και θα το αφήσω αυτό εδώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σε συνδυασμό και με τα μαύρα μαξιλάρια. Λοιπόν, ό,τι αφορά τώρα το τραπεζάκι του σαλονιού. Το τραπεζάκι του σαλονιού μου είναι από IKEA. Δεν ήταν οικονομικό, είχε γύρω στα 290 ευρώ, γύρω περίπου 300, 270 κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακόμη, δεν θυμάμαι τιμή ακριβώς. Και θα σας πω, ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό τραπεζάκι σαλονιού, δεν το βρίσκεις εύκολα, το να βάζεις και από μέσα πράγματα, είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Το αρνητικό του είναι ότι είναι λευκό και με αυτόν τον τρόπο όταν χτυπάς πάνω την ηλεκτρική σκούπα σου λέω εγώ, το πιο απλό, κατευθείαν κάνει σημαδάκι. Και αφήνει και φαίνεται το καφέ από μέσα. Αυτό είναι που με νευριάζει, αλλά αυτό συμβαίνει με όλα τα έπιπλα, τα λευκά. Είναι αναμενόμενο. Επίσης, ένα άλλο αρνητικό που έχει, το οποίο αυτό το έχω δει εδώ και αρκετό καιρό, είναι ότι το τζάμι του δεν έχει πολύ καλή ποιότητα μάλλον, γιατί από την πρώτη στιγμή που το πήραμε, δηλαδή μετά από 3-4 μήνες, άρχισε και έκανε εγδαρσίματα. Έκανε εγδαρσίματα, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό, γιατί εμείς τρώμε συνέχεια εδώ. Γενικά περνάμε πάρα πολύ χρόνο στο σαλόνι, οπότε ακουμπάμε και συνέχεια πράγματα στο τραπεζάκι του σαλονιού. Και άλλωστε, για να ακουμπάς είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Και είναι ένα αρνητικό αυτό. Απ' την άλλη πλευρά που δεν το χρησιμοποιούμε πολύ, είναι μια χαρά. Αλλά έχει κάνει πάρα πολλά γδαρσίματα, θα σας τα δείξω. Και γενικά αυτό είναι το αρνητικό του. Αλλά είναι πολύ ωραίο σαν τραπεζάκι. Έχω σκεφτεί ότι ίσως. Εν τέλει σκεφτόμουν αν θα το αλλάξω και αυτό ή αν θα το κρατήσω με τις αλλαγές που θα κάνουμε το καλοκαίρι. Αλλά σκέφτομαι να το κρατήσω και ίσως του βάλω κάποιες πλάκες και το κάνω καφέ από πάνω. Θα δω, θα τελειώσει όλο το σπίτι με τις αλλαγές που έχουμε να κάνουμε και έπειτα θα δω τι θα κάνω με το τραπεζάκι του σαλονιού. Έχω σκεφτεί μια μικρή μετατροπή που θα ήθελα να του κάνω. Το έχω δει και αυτό από το Pinterest, μην νομίζετε ότι το σκέφτηκα μόνη μου. Αυτά, μισό λεπτό να σας δείξω το τραπεζάκι του σαλονιού. Να δείτε τα γδαρσίματα. Εάν φαίνονται στην κάμερα, θα ήθελα πολύ να τα δείτε. Προσπαθώ να κάνω την κάμερα όσο γίνεται να φανούνε. Εδώ ας πούμε έχει πάρα πάνω του. Κάνε focus. Βλέπετε, λοιπόν, εδώ όσες μπορείτε να το καταλάβετε, έχει πάρα πολλά γδαρσίματα. Το βλέπετε νομίζω. Είναι εδώ που ακουμπάμε συνέχεια. Να το προσπαθεί να κάνει focus. Ίσως άμα βάλω το χέρι μου να κάνει πιο εύκολα. Να το. Εντάξει. Το βλέπετε νομίζω. Είναι φως φανάρι. Και το άλλο που έχει κάνει είναι εδώ πέρα. Γενικά έχει κάνει κάποια γδαρσίματα και ειδικά και στα πόδια του. Τέλος πάντων, αυτά φτιάχνουν, δεν είναι κάτι. Αλλά γιατί? Το έχουμε ούτε ένα χρόνο. Κρίμα είναι. Όχι, εντάξει, ψέματα. Το έχουμε 2 χρόνια σχεδόν, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, για εδώ πήρα τα ρεσό. Θα τα αλλάξω κιόλας μετά, το πετάξω αυτό. Το ανάβω κάθε βράδυ, παιδιά, και βάζω αυτά που σας είχα δείξει από κάτι candles. Μισό λεπτό να τα ανοίξω. Να σας τα δείξω. Λοιπόν, σας είχα πει ότι μου είχε στείλει το Ekati Candles, κάτι wax melts λέγονται, εκτός από τα κεριά τους, τα οποία είναι φανταστικά. Μου είχε στείλει και αυτά εδώ, αυτές εδώ τις καρδούλες, που είναι πραγματικά υπέροχες, δηλαδή... δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν έχω να σας πω κάτι. Όταν σας τα είχα δείξει, το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά. Αλλά τώρα το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ. Το βάζεις αυτό πάνω από τον καυστήρα, που είναι αυτός εδώ ο καυστήρας. Έχει λιώσει εμένα που είχα βάλει μια καρδούλα. Κρατάει πάρα πολύ. Το άρωμά του κρατάει και αυτό. Δηλαδή, χρειάζεται να... πρέπει να τελειώσει αυτό για να χρησιμοποιήσει την άλλη καρδούλα. Οπότε συμφέρει και αξίζει. Μυρίζει σοκολάτα όλο το σπίτι όταν το βάζω. Δηλαδή, ο Ηλίας έχει πάθει την πλάκα του, μόνο θα σκεφτείτε. Μυρίζει, λες και έχω ψήσει μόλις μπράουνι και όντως το άρωμά του είναι μπράουνι. Οπότε είναι φανταστικό. Είναι από Ekati Candles. Σας τα είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο. Έχει και κεριά χειροποίητα όλα. Η κοπέλα τα φτιάχνει όλα μόνη της. Είναι χειροποίητα με
φανταστικά εθρέα τα αρώματα μέσα. Τα αρώματα τους τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραία και απαλές οι μυρωδιές. Οπότε χρειάζομαι συνέχεια ρίσο γι' αυτό εδώ. Αυτό εγώ το έχω πάρει από Jumbo. Το έχω πάρει από Jumbo και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όταν το ανάβω μέσα κάνει ένα τρομερό εφέ στο λευκό τοίχο που έχω. Κάνει σαν λουλούδια έτσι αυτό το εφέ που έχει και εδώ πέρα και είναι φανταστικό. Κάθε βράδυ αυτό ανάβω. Κάθε βράδυ. Εν τέλει στην τραπεζαρία έβαλα αυτό εδώ που είχα πάρει. Το είχα πάρει μαζί με το άλλο από Scrooge, όπως σας είπα. Αυτό μου το έχει φέρει η Λέα στο Αγίου Βαλεντίνου, σας το είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Όπως και εκείνο το τριαντάφυλλο. Αλλά κυρίως ήθελα να σας δείξω την τραβέρσα, το runner τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό και νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ με την απόχρωση που έχω στις καρέκλες μου. Και μου άρεσε έτσι που δεν το έχω τσιτώσει να είναι, ξέρετε, ίσιο εντελώς, που κάνει αυτές τις ζάρες. Και εδώ έχω βάλει αυτό το βάζο γιατί είναι το μοναδικό που είχα για να βάλω το λουλούδι μου, το οποίο τριαντάφυλλο πρέπει οπωσδήποτε να το αλλάξω νερό μετά. Τι σας είπα, δεν κρατάνε πολύ αυτά. Και έτσι μου άρεσε αυτή η μικροαλλαγή που έκανα, γιατί με τέτοιες μικροαλλαγές, παιδιά, κακά τα ψέματα, αλλάζει η διακόσμηση και σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν χρειάζεται να κάνετε μεγάλες αλλαγές, παιδιά, στο σπίτι με μικροαλλαγές. Δηλαδή, να αλλάξεις ένα runner, να αλλάξεις ένα μαξιλαράκι του σαλονιού. Έτσι, μικρά πραγματάκια που δεν το πάει ο νους ότι θα κάνεις τη διαφορά και όμως κάνουν τη διαφορά. Εγώ με το που έβαλα το runner, δείτε τι ώρα που φαίνεται, στο τραπεζάκι του σαλονιού, κατευθείαν ζέστανε ο χώρος και ήθελα να κάτσω στο σαλόνι μου περισσότερο από ό,τι πριν. Ένα κεράκι να βάλεις, που σου λέω εγώ. Ένα κεράκι για παράδειγμα να βάλεις. Πάλι θα αλλάξει ο χώρος σου γιατί θα μυρίζει πιο ωραία. Δεν ξέρω. Ό,τι και να κάνεις, αυτές οι μικροαλλαγές είναι που δίνουν και κάτι. Αυτά λοιπόν, τώρα θα πάω σιγά σιγά στη μαμά μου διότι θα φάμε πάλι εκεί σήμερα. Το έχω εκμεταλλευτεί όσο δεν πάει αυτές τις μέρες που είναι ο αδερφός μου εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα πολλές δουλειές και ήμουν και σας είπα αρκετά ταλαιπωρημένη αυτό το διάστημα με την περίοδό μου. Και τώρα ένιωσα καλύτερα, οπότε θα πάω από εκεί γιατί θα φάμε νομίζω ρολό κοτόπουλο από ό,τι μου είπε. Η Σελήνη δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Θα φάμε ρολό κοτόπουλο και αυτά. Οπότε πάω τώρα. Η ώρα έχει πάει 11. Είχα σφουγγαρίσει, έχω σκουπίσει το σπίτι. Είχα ξεσκονίσει χθες το βράδυ 12 η ώρα, παιδιά, ξεσκόνιζα. Πραγματικά, γιατί δεν μπορούσα να τα βλέπω άλλο. 12 ώρα το βράδυ ξεσκόνιζα και λέω εντάξει, δεν θα σφουγγαρίσω κιόλας 12 ώρα το βράδυ. Τα άφησα και τα έκανα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω εδώ που στόλισε η μαμά μου το δίσκο που της είχα πάρει. Σας το είχα δείξει στο USK Haul που είχαμε κάνει. Αν θυμάστε, που πριν λίγο καιρό που είχα πάει στα USK και πήρα κάτι πράγματα για μένα και είχα πάρει και στη μαμά μου το δίσκο με αυτά εδώ. Τα ρεσό και έβαλε μέσα εδώ τα ρεσό αυτά. Πάρα πολύ ωραία και έχει βάλει αυτή εδώ την πέτρα που είναι από το Jumbo, πέτρα. Πέτρες είναι υποτίθεται, αλλά είναι κερί. Βέβαια αυτό δεν είναι για να τα ανάβεις το κεράκι, είναι πιο πολύ ωραίο για εμφάνιση. Και επίσης έχει βάλει και αυτή εδώ την μπάλα που και αυτή είναι από USK, πάρα πολύ ωραία. Αυτά παιδιά είναι φανταστικά που τα έχει στο USK και τα έχει και πολύ καλή τιμή με το δίσκο. Σας είχα πει ότι τα έχουν βάλει όλα και στο site τους σε έκπτωση, γιατί θα φέρουν τα καινούργια προϊόντα, οπότε θέλανε να τα ξεπουλήσουν όλα από ό,τι μου είπανε. Και σας έχω ξαναδείξει το τραπεζάκι που έχει φτιάξει ο μπαμπάς μου. Θα σας δείξω που βρήκα ολόιδιο. Σχεδόν, κατά 90% το βρήκα στο Zara και θα σας δείξω και την τιμή που το βρήκα. Ο μπαμπάς μου το έχει φτιάξει όλο αυτό μόνος του. Δεν ξέρω παιδιά τι υλικό είναι, αλλά είναι πρώτη μόδα αυτή τη στιγμή για το 2022. Είναι στη στάση του 2022 να έχεις τέτοιου είδους τραπέζια που είναι τύπου τσιμέντο ή ακόμη και τσιμέντο. Θα το δείτε στο Zara Home, το έχει από τσιμέντο το τραπεζάκι αυτό. Είναι πάρα πολύ μόδα να θυμίζει έτσι πέτρα το τραπέζι του σαλονιού ή κάποιο βοηθητικό τραπέζι. Βρήκα ακριβώς το ίδιο τραπεζάκι του σαλονιού. Το βρήκα στο Zara Home και όταν το είδα έπαθα σοκ. Να δείτε και την τιμή του δηλαδή. Είναι αυτό εδώ. Ακριβώς παιδιά, είναι ολόιδιο, εντάξει, κατά 90% και λέει ότι είναι τραπέζι με φινίρισμα από τσιμέντο και το έχει 160 ευρώ, 160 ευρώ αυτό το τραπεζάκι που όντως θέλει πολύ δουλειά, εμένα το έφτιαξε μόνος του όπως σας είπα και είναι πάρα πολύ στιβαρό και μιλάμε για ένα τραπέζι πάρα πολύ μικρό, οπότε σκεφτείτε αυτό για να το πάρεις σε μεγαλύτερο, δεν είναι ασήκωτο, δεν είναι βέβαια τσιμέντο αυτό που έχει κάνει.
Δεν είναι τσιμέντο, αλλά δεν ξέρω και τι υλικό είναι. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι που έχει τα ζάρα στις ίδιες διαστάσεις με αυτό. Και όπως σας είπα ότι είναι νούμερο ένα μόδα το τσιμέντο, αυτό η πέτρα στα σπίτια για το 2022. Σας είχα πει ότι θα σας ετοίμαζα ένα τέτοιο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ετοιμάσει ακόμη με τις τάσεις για το 2022. Πάντως είναι νούμερο ένα αυτό που σας είπα. Που εμένα στο δικό μου σπίτι δεν ταιριάζει και δεν θεωρώ ότι ταιριάζει και σε όλα τα σπίτια κάτι τέτοιο. Είναι λίγα τα σπίτια στα οποία ταιριάζει. Και... αλλά μου αρέσει. Είναι ωραίο. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό και πολύ διαφορετικό. Ετοιμάστε και το φαγητό. Είναι ρολό κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Έτοιμο ρολό δηλαδή. Δεν το φτιάξαμε εμείς. Και είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό και πολύ κυριακάτικο θα έλεγα. Βέβαια σήμερα Παρασκευή έχουμε, αλλά δεν βαριέσαι. Η Σελήν φυσικά θα κάτσει εδώ. Με το φαγητό, να το μυρίσει, μπας και πάρει καμιά λιχουδιά αργότερα. Σελήν, τι, περιμένεις να φας κάποια στιγμή? Τι, το φαγητό? Αυτό δεν κάνει να στο δίνουμε σένα. Τι περιμένεις, να σου δώσω φαγητό, θες? Θέλεις φαγητό? Λοιπόν, μόλις γύρισα όπως καταλαβαίνετε, φάγαμε πολύ ωραίο το φαγητάκι, πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάει 2 η ώρα και σε λίγο ξεκινάω τα μαθήματα. Λέω να κλείσω κάπου εδώ αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα το απόγευμα, θα πάμε στους γονείς του Ηλία και τα λοιπά, οπότε δεν μπορώ τώρα να πάρω και την κάμερα να σας τραβήξω εκεί. Ελπίζω να βγει και μπαμπάτσικο αυτό το βιντεάκι. Σας είπα, το άφησα και για τελευταία στιγμή, γιατί είχα και εγώ τα θέματα μου, του μήνα τα θέματα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε, να περάσατε καλά στο σημερινό βλογκάκι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!